Γεια σας και πάλι. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε και να διαβάζουμε ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της υπηρεσίας της Google, Google Books. Μπορούμε καταρχήν από το Play Store, αν πάμε στην κατηγορία βιβλία, να εξερευνήσουμε τα διαθέσιμα βιβλία που υπάρχουν με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα τα κορυφαία σε πωλήσει, νέες κυκλοφορίες, αναείδος και έχει και μια κατηγορία εδώ τα κορυφαία με 0 ευρώ, δηλαδή βιβλία τα οποία μπορείτε να κάνετε λήψη δωρεάν. Ας δούμε για παράδειγμα ένα βιβλίο. Αυτό εδώ παρα, παρακάτω. Αυτό εδώ λοιπόν. Ε, για να το κάνετε όμως ανάγνωση χρειάζεται μια εφαρμογή e-reader και εγώ θα καταστήσω την εφαρμογή της Google το Google Play Books. Θα ανοίξω την εφαρμογή αφού γίνει η εγκατάσταση και θα μου ζητήσει να συνδέσω το λογαριασμό μου Google αν έχω πολλά πλούς, θα επιλέξω εγώ το λογαριασμό και όπως θα δούμε και από εδώ μπορώ να κάνω αναζήτηση στο βιβλία Play να δω προτάσεις που μου κάνει, διάφορες προσφορές, νέες κυκλοφορίες, βιβλία με κορυφαίες πωλήσει. Έχει δηλαδή διάφορους τρόπους να εξερευνήσουμε βιβλία και να κάνω αναζήτηση από εδώ που λέει αναζήτηση στα βιβλία Play για να δω κάποιο βιβλίο ακόμα και α μην είναι δωρεάν για παράδειγμα μπορώ να δω ένα δείγμα του εδώ που λέει δείγμα Και να αρχίσω να διαβάσω το βιβλίο, βλέπουμε ότι η σελίδα αυτόματα καταλαμβάνει το μέγεθος της οθόνης μου, το κείμενο γίνεται μεγαλύτερο και για να δούμε τις άλλες λειτουργίες, αν πατήσω ένα tap στη μέση, εμφανίζεται το μενού της εφαρμογής, μπορούμε να πάμε να μεταπηδήσουμε σε σελίδες ή να αλλάξουμε από εδώ το μέγεθος του κειμένου, τη γραμματοσυρά για παράδειγμα, και από εδώ κάτω το μέγεθος του κειμένου, πιο κάτω είναι η απόσταση των γραμμών να τη μεγαλώσω ή να τη μικρύνω, στον τόνο μπορούμε να αλλάξουμε το, τη φωτεινότητα και το χρώμα της σελίδας σε άσπρο ή όπως ήταν πριν ή σε μαύρο θέμα και για τη φωτεινότητα ε, βλέπουμε εδώ κάτω υπάρχει το κουμπί ανάγνωση με νυχτερινό φωτισμό, αυτόματα όταν θα δει σκοτάδι θα αλλάξει τη φωτεινότητα ή μπορούμε χειρονακτικά να κάνουμε τη φωτεινότητα εμείς από εδώ πάνω. Και όχι μόνο αυτό, ε, καθώς λοιπόν διαβάζουμε μπορούμε να έχουμε να παίρνουμε σημειώσεις και σελιδοδείκτες. Ας το δείξουμε με ένα άλλο βιβλίο αυτό, να πάω πίσω στη βιβλιοθήκη μου. Κάθε βιβλίο που κάνω λήψη ή κατεβάζω ένα δείγμα πηγαίνει στη βιβλιοθήκη μου. Αν θέλω μπορώ από εδώ με τελίτσες να το καταργήσω ή να το σβήσω εντελώς, να το διαγράψω από τη βιβλιοθήκη, να το επισημένο ως ολοκληρωμένο και αν θέλω μπορώ να δημιουργήσω ράφια, εικονικά ράφια, για να οργανώσω τα βιβλία μου ή εικονικές σειρές βιβλίων. Αν έχω για παράδειγμα μια σειρά κόμικ, να τα βάλω όλα σε μια συγκεκριμένη σειρά. Ας δούμε λοιπόν και αυτό εδώ το βιβλίο. Αν πατήσω πα, παραταμένα εδώ, μπορώ να επιλέξω κείμενο, να κάνω επισήμανση και επίσης μπορώ να κάνω ένα μέρος του κειμένου να κάνω μετάφραση, αν ήταν για παράδειγμα αγγλικό το κείμενο, θα μπορούσα να κάνω μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά ή να κάνω αν θέλω από τα ελληνικά σε μια άλλη γλώσσα. Ας δούμε στα ισπανικά. Και για να φύγει η μετάφραση, σέρνω από εδώ για να φύγει. Μπορούμε επίσης να κάνουμε επισήμαση, μετάφραση και με το κουμπάκι εδώ αριστερά το συν να βάλω μία σημείωση. Όπα, εδώ μου έφυγε. Έχει μια, ένα κομμάτι κειμένου να προσθέσω μία σημείωση, να γράψω κάτι για τη σημείωση ή απλά να το αποδικεύσω και έτσι μετά όταν πατήσω εδώ κάτω αριστερά, θα μπορώ να δω τις σημειώσεις μου που έχω αποθηκεύσει σημειώσεις σε διάφορα σημεία του βιβλίου. Όπως και τους σελιδοδείκτες, να βάζω, να βάζω δηλαδή σε μια σελίδα ένα σελιδοδείκτη, αυτό γίνεται με το κουμπάκι εδώ πάνω, προσθήκη σελιδοδείκτη. Και μια άλλη πολύ χρήσιμη λειτουργία είναι εδώ με τις τελίτσες, είναι η ανάγνωση δυνατά, όπου θα γίνει ανάγνωση του κειμένου. Και βέβαια θυμόμουν. Άρχιζα να ανησυχώ σιγά σιγά όλο και περισσότερο. Και τώρα τι θα γινόταν. Και πατάω εδώ πάλι για να κάνω διακοπή την ανάγνωση δυνατά. Μια πολύ Καλή εφαρμογή για να κάνουμε λοιπόν ανάγνωση βιβλίων. Και όπως είδαμε μέχρι τώρα ό,τι βιβλία μπορούσα να διαβάσω ήταν μέσα από το Google Play ή το Play Store. Μπορούμε να διαβάσουμε με αυτή την εφαρμογή βιβλία που έχω κατεβάσει με άλλο τρόπο. Ναι, αυτό γίνεται. Πρέπει όμως πρώτα να το ενεργοποιήσουμε. Θα πατήσουμε εδώ στις τελίτσες που λέει ρυθμίσεις. Να πάω στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να ενεργοποιήσω εδώ την επιλογή που λέει ενεργοποίηση μεταφόρτωσης PDF και θα μπορώ να διαβάζω βιβλία ηλεκτρονικά PDF και η e βιβλία μπορώ να προσθέσω αν λοιπόν κάνω λήψη έχω στον υπολογιστή μου στις λήψεις Και μπορώ έτσι ένα οποιοδήποτε αρχείο PDF να το στείλω εδώ, να το κάνω μεταφόρτωση στα βιβλία Google. Να ανοίξω όπως εγώ αυτό που κατέβασα τώρα, αυτό εδώ, το δεύτερο, το EPUB. Το κάνω άνοιγμα. Είναι μια μορφή καλύτερη για ανάγνωση βιβλίων. Το κάνω λοιπόν μεταφόρτωση στα βιβλία Google Play. θα πρέπει να περιμένω λίγο χρόνο να γίνει η επεξεργασία του βιβλίου και αφού γίνει η λήψη του βιβλίου μπορώ να το άνοιξω έχει μπει πια στη βιβλιοθήκη μου και έτσι μπορώ να προσθέσω ένα βιβλίο που έχω κατεβάσει από μια άλλη πηγή να το διαβάσω με το Google Play Books και έχει και εδώ και στα αγγλικά θα μπορεί να γίνει ανάγνωση δυνατά, φαντάζομαι. This was invitation enough. Ναι, θα τη σταματήσω. Hi, Αυτά λοιπόν για το Google Play Books. Μια καλή εφαρμογή για ανακάλυψη και ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων.